Ιερότατε αδελφέ Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, κύριε Δημήτριε, Ιερότατε αδελφέ Άγιε Νέας Ιερσέης, κύριε Ευάγγελε, Ιερότατοι και Θεοφιλέστατοι εν Χριστώ αδελφοί Ιεράρχε, Εξοχότατοι κύριοι πρέσβεις, αγαπητοί πατέρες και θηλυτουργοί, εντιμολογιότατοι άρχοντες, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Κοινότητος Ταύτης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κυρία Πρόεδρος και μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και επιπόθητα. Με χαρά και συγκίνηση πολύ ευρισκόμεθα απόψε ανάμεσά σας. Ήλθαμε, όπως γνωρίζετε, από την Κωνσταντινούπολη, από το πάντοτε ολοφώτινο φανάρι, για το μεγάλο διεθνές διαθρησκειακό και διεπιστημονικό οικολογικό συμπόσιο «Ο μεγάλος ποταμός Μισισιπής, αποκατάστασης της ισορροπίας», το οποίο το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο διοργάνωσε εις τα πλαίσια του ζωηρού ενδιαφέροντός μας για το φυσικό περιβάλλον. Αλλά ήλθαμε και για σας, τους εδώ χριστιανούς μας, να σας δούμε να χαρούμε τα πρόσωπά σας, να καμαρώσουμε τα σπροόδου σας, να σας πούμε ότι σας αγαπούμε ειλικρινώς, να σας φέρουμε τις ευχές και τις ευλογίες της πολυσεβάστου και αγιωτάτης Μητρός όλων μας Εκκλησίας. Η παρουσία μας εδώ συμπίπτει με την συμπλήρωση 18 ετών από τις εκλογής και ενθρονήσεώς μας, τη χάριτη του Κυρίου εις των Αγιότατων Αποστολικών και Οικουμενικών Πατριαρχικών Θρόνων της Κωνσταντινούπολης. Η χαρά της επετείου αυτής είναι για μας μεγαλύτερη, διότι την μοιραζόμαστε μαζί σας, με αφοσιωμένα εις το Πατριαρχείο και πολυφύλητα τέκνα εν Κυρίω. Συμπίπτει ακόμη η παρουσία μας με την συμπλήρωση δεκαετίας εις των Αρχιεπισκοπικών Θρόνων της Αμερικής του Ιεροτάτου Αδελφού Κυρίου Δημητρίου. Έτσι, η μία χαρά προστίθεται εις την άλλη και κοινή ευχαριστία και κοινή δοξολογία αναπέμπομεν προς την κεφαλήν και δομήτωρα της Εκκλησίας, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διαμφωτέραστας επετείους. Παρακολουθούμε με πολλή ικανοποίηση των σημαντικών ποιμαντικών έργων, το οποίο επιτελεί εις την Μητρόπολη αυτήν ο Ιερότατος Αδελφός Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, Κύριος Ευάγγελος, με τον ενθουσιασμόν και τον ζήλον του, με την πολλήν του αγάπην για όλους σας και με την αφοσίωσήν του εις τις αιώνιες ελληνορθόδοξες αξίες μας και εις την πάντοτε δοκιμαζομένη Μητέρα Εκκλησία. Τον συγχαίρουμε και παρακαλούμε να είστε πάντοτε εις το πλευρό του όλοι σας εν υπακοή πίστεως, πρόθυμοι να δεχθείτε των πατρικών του λόγων και να του συμπαρασταθείτε εις τις προσπάθειες που καταβάλει για σας και για τα παιδιά σας. Αδελφοί και τέκνα αγαπημένα, δυστυχώς δεν θα είμεθα για πολύ ακόμη κοντά σας. Μετά από λίγες ημέρες, την Παρασκευή, θα πρέπει να επιστρέψουμε εις την έδρα μας. Όμως, να είστε βέβαιοι ότι ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα μείνει κοντά σας. Να ενθυμίστε ότι είστε γνήσια τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ότι το φανάρι είναι το σπίτι σας. Να έρχεστε εις την Κωνσταντινούπολη, την πόλη που έκτισε ο προστάτης σας, Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας. Να δροσίζεστε εις την ευσεβή πηγή του γένους μας. Να παίρνετε χάριν από τα Άγια προσκυνήματα, φως και γνώσιν από την ιστορία, δύναμη, κουράγιο και ελπίδα από τον Σταυρό μας. Εκεί, εις τον πάνσεπτον πατριαρχικό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,
Να σημειώσουμε ότι αύριο είναι η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου. Εκεί, λέγω, ο Πατριάρχης προσεύχεται για σας να σας σκεπάζει η χάρις του Θεού, να σας προστατεύει, να σας ευλογεί και να σας χαρίζει κάθε καλόν και να είστε πάντοτε αφορμή και πηγή χαράς και εγκαυχήσεως για την μητέρα σας Εκκλησία. Από τα βάθη της πατρικής μας καρδίας έχετε την πατριαρχική ευχήν και ευλογίαν σεις και τα τέκνα σας και η κοινότη σας και η Ιερά Μητρόπολη σας και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής και σας λέγομεν εν κατακλείδη χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε πάλιν ερώ χαίρετε.